Είμαστε έτοιμοι. Η μέση τιμή πιστεύουμε ότι αν δεν αλλάξουν κάτι δραματικά τις επόμενες ημέρες όσον αφορά με τα γεγονότα που γίνονται στη Συρία, που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο, είναι στο 1 ευρώ και 5 λεπτά. Θέλω να τονίσω ότι είναι περίπου 10 με 12 λεπτά φτηνότερα σε σχέση με την περσινή έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης. Σίγουρα πιστεύαμε και θέλαμε να είναι αρκετά χαμηλότερα η τιμή. Περιμένουμε λίγο αυτές τις μέρες να δούμε το τι θα γίνει με το επίδομο πετρελαίου θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες για μεγαλύτερη βοήθεια προς τους καταναλωτές, δηλαδή πιο αυξημένο το επίδομα, και ίσως υπάρξει κάποια προκαταβολή και να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, να δίνεται μια το Φεβρουάριο και μια μετά το καλοκαίρι, που στις περισσότερες φορές δεν είχε και πάρα πολύ νόημα να παίρνει κάποιος επίδομα μέσα στο καλοκαίρι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι όμως πράγματα τα οποία τα περιμένουμε, δεν έχουν ψηφιστεί και θα είμαστε πιο σίγουροι να τα συζητήσουμε μετά την ψήφισή τους και αφού τα δούμε γραμμένα. Πάντως όλα αυτά, όπως λέτε κάθε φορά, δεν έχουν ένα νόημα εάν δεν μειωθεί ο υλικός χώρος. Σαφώς. Θέλω να σας τονίσω ότι το 2011 ένας καταναλωτής πλήρωνε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ 25 ευρώ στον τόνο και σήμερα έχει φτάσει να πληρώνει πάνω από 350 ευρώ στον τόνο. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι κάτι το οποίο βαραίνει τις τσέπες και όλους τους καταναλωτές. Είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τις περισσότερες φορές επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι είδος πολυτελείας και πρέπει άμεσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να το δούνε ζεστά και να απαλληφθεί αυτό το βάρος από αυτό το προϊόν. Ο καιρός είναι καλός ακόμα, ωστόσο τι συνιστάτε προς τους φίλους καταναλωτές για όσους έχουν κάποια δυνατότητα να βάζουν σιγά σιγά. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι έτοιμοι, δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε επάρκειας ούτε διαθεσιμότητας. Αν έχουν τα χρήματα και υπάρχουν, να αρχίσει η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ότι οι πρώτες μέρες του χειμώνα μας βρουν έτοιμους.